Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, παραμονές Χριστουγέννων. Κάνω σινεμά στο δικό σας κανάλι, στο zoogle.gr. Τα έχουμε ξαναπεί, μια εκπομπή που είναι για σας, για να δείξετε τις ταινίες σας εδώ, μέσα από το κανάλι μας, να μιλήσετε για αυτές, για τον προβληματισμό σας, για τα αισθήματά σας, τις σκέψεις σας, το στοχασμό σας, τις καταγγελίες σας μέσα από ιστορίες που θα φτιάξετε εσείς και που για ό,τι βοήθεια χρειάζεστε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω του mail μας, είτε με το official μας στο Facebook, είτε να μας τηλεφωνήσετε πάρα πολύ απλά και να ζητήσετε τον Χρήστο τον Αρώνη. Για μία ακόμη χρονιά, τα χρόνια πολλά πάνε και έρχονται, τα χρόνια καλά δεν τα βλέπουμε. Κάθε χρονιά προηγούμενη, όπως το θυμάμαι, μάλλον καλύτερη ήταν. Να ευχηθούμε έτσι κι αλλιώς χρόνια πολλά. Είναι η τελευταία μας εκπομπή πριν τα Χριστούγεννα. Θα φάμε καλά, θα πιούμε καλά. Και μιλώντας για κινηματογράφο, βεβαίως, έχω τις εξής σκέψεις. Ψάχνουμε και ιστορίες να πούμε και να κάνουμε. Ο κινηματογράφος είναι μια ιστορία, είναι μια υπόθεση εικόνων. Αφηγούμαστε ιστορίες μέσα από εικόνες. Εικόνες που είτε τις κατασκευάζουμε εμείς, έτσι, είτε τις ψάχνουμε και τις αναζητούμε έτοιμες. Για να πούμε αυτό που θέλουμε να πούμε, όπως συμβαίνει περίπου και στα κόμιξ. Δηλαδή, μια εικονίτσα, όπως έχετε προσέξει, δίπλα σε μια άλλη, μας αφηγείται μια ιστορία, είτε Mickey Mouse, είτε Lucky Luke, είτε οτιδήποτε άλλο. Για να φτάσουμε και στον αισθησιακό μανέρα, να μην τον ξεχνάμε ποτέ. Εδώ πέρα κάνετε ό,τι ταινίες θέλετε, ό,τι σκέψεις έχετε μπορείτε να τις εικονοποιήσετε, δεν λογοκρίνονται οι δουλειές σας. Λοιπόν, μιλώντας για σινεμά, μιλάμε για εικόνες. Αφηγούμαστε ιστορίες με εικόνες. Εικόνες οι οποίες έρχονται από ερεθίσματα που δεχόμαστε από παντού, στην καθημερινότητά μας, έτσι. Και από τις σκέψεις μας, στο χασμό μας, την παιδεία μας, τη δουλειά που κάνουμε. Περνούσα προχθές από το Μοναστηράκι, εδώ στην Αθήνα, στην Οδό Μητροπόλεως. Θα ήταν νωρίς ακόμα το βράδυ, ήταν ήδη αραγμένοι άνθρωποι στο πεζοδρόμιο, κουκουλωμένοι με κουβέρτες, sleeping bag, κοιμότανε. Στη μικρή διαδρομή που έκανα ήταν πάνω από 10. Μου έκανε εντύπωση ένας από αυτούς εκεί στην πλατεία του Μοναστηρακιού. Είχε αφήσει τις κουβέρτες του εκεί κάπου στην άκρη. Πήγε πιο πέρα και ρέμβαζε τον κόσμο που πήγαινε ερχόταν με τα γιορτινά του, τις κουραμπιέδες στο χέρι, έχοντας αυτός ένα πλαστικό κυπελάκι που κάποιο τσάι, κάτι έπινε. Μα ήταν τόσο γαλήνιος, τόσο απαλλαγμένος μάλλον από όλα αυτά τα χρέη, τις κοτούρες, τις υποχρεώσεις που όλοι εμείς εκεί τριγύρω πηγαίναμε για να διασκεδάσουμε ή πηγαίναμε δεν ξέρω πού. Οι εικόνες είναι κώδικες, έτσι, είναι σημεία. Το γεγονός αυτό καθεαυτό είναι μια πολιτική βεβαίως πράξη, κατάσταση. Και να θυμηθώ ότι πολλοί φίλοι μου κάνουν την παρατήρηση και μου λένε, ρε φίλε, μην κάνεις πολιτική μέσα τώρα από την εκπομπή που έχεις. Μα δεν γίνεται να μην κάνεις πολιτική όταν κάνεις τέχνη, πόσο μάλιστα όταν κάνεις κινηματογράφο. Οι εικόνες από μόνες τους έχουν κάτι να πούν. Η εικόνα αυτή που περιγράφω δηλώνει σαφέστατα κάτι. Την ίδια στιγμή που είναι κάποιοι άνθρωποι στον δρόμο, κάποιοι άλλοι πηγαίνουν σε καλύτερη κατάσταση βεβαίως. Δεν ξέρουμε γιατί κάποιοι είναι στον δρόμο. Φαινόταν νέο άστεγη πάντως. Κάποιοι άλλοι κάνουν κάτι άλλο. Είναι δύο κόσμοι οι οποίοι υπάρχουν έτσι επειδή κάτι συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει δεν μπορεί παρά να είναι μια πολιτική συγκεκριμένη κατάσταση. 152 άνθρωποι την ίδια ώρα ψηφίζανε στη μια βουλή όταν συμβαίνει η εικόνα που λέμε για τους πληστηριασμούς με τα όποια γνωστά θέματα. Εμείς χαιρόμαστε γιατί είναι Χριστούγεννα. Κάνουμε επανάσταση μέσα από τους κουραμπιέδες. Λοιπόν, μια προκλητική ιδέα που θα μπορούσα να προτείνω. Έτσι, επαναστατικά, ρε παιδιά, όσοι μπορούμε τέλος πάντων, το σκέφτομαι και για μένα. Να αφήσω λεφτά στο σπίτι, να πάρω το sleeping bag μου
να πάρω και μια μικρούλα κάμερα, ίσως ούτε καν αυτή, ούτε το κινητό, ούτε λεφτά, ένα θερμόζεστο καφέ και να πάω να κάνω το ρεβεγιόν εκεί, με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν γλυκύτατοι. Ποιος ξέρει για ποιο λόγο βρεθήκανε να κοιμούνται εκεί. Αν αυτό το καταγράψουμε ως ντοκιμαντέρ, έχει κάτι να πει. Εάν το αναπαράγουμε με μια δική μας αφήγηση, δική μας ιστορία, βάζοντας κάποιους ιστοποιούς να παίξουν, μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα ενδεχομένως. Πιθανώς και πολύ χειρότερα και ανεξέλεγκτα ακόμη. Έχει να κάνει με τον τρόπο που συγγράφουμε. Για να γράψουμε λοιπόν σωστά, θα πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να πούμε καταρχήν και στη συνέχεια με ποιον τρόπο θα το πούμε. Πώς θα επιλέξουμε εικόνες από γύρω μας ή πώς θα περιγράψουμε, θα καταγράψουμε εικόνες που θα πούν αυτό που θέλουμε να πούμε. Η κινηματογραφική αφήγηση. Έχουμε ξαναπεί και θα λέμε συνέχεια ότι ένα μεγάλο κομμάτι της μιας ταινίας έχει να κάνει με τη δομή των χαρακτήρων, πώς στήσουμε χαρακτήρες. Θα ξαναλέμε πάντα ότι πριν γράψουμε την ιστορία μας, πρέπει να ξέρουμε καλά οι άνθρωποι που υποδίνονται τους ρόλους ή αυτούς που καταγράφουμε έξω, από πού έρχονται, τι είναι, τα όποια χαρακτηριστικά έχουν, το κοινωνικό επίπεδο τους, το οικονομικό επίπεδο τους, λεπτομέρειες του χαρακτήρα τους, σε ποιο περιβάλλον ζουν, έτσι, πώς δουλεύουν, αν δουλεύουν. Όλα αυτά είναι στοιχεία πολύ χαρακτηριστικά για να αφηγηθούμε αυτό που θέλουμε να αφηγηθούμε. Τελευταία φωνάζουν να σβήσουμε τα τζάκια γιατί η αθαλομέχλη στην πόλη είναι δολοφονική. Δεν ξέρω κανέναν άστεγο, κανέναν από τους ανθρώπους εδώ γύρω μου να έχουν τζάκια σπίτι. Με κουβέρτες και παλτό είμαστε μέσα. Κάποιοι έχουν την πολυτέλεια να ανάβουν μαγκάλια. Τώρα αν αυτά μολύνουν την ατμόσφαιρα, δηλαδή για να δούμε το τραγελαφικό του πράγματος. Μέσα από την αθαλομίχλη κυκλοφορούμε, ζούμε και κάτι αισθανόμαστε, έτσι. Εντάξει, το να την αναπνέουμε είναι ένα πρόβλημα. Το να την έχουμε στο κρανίο μας είναι ένα άλλο πρόβλημα. Προσωπικά πιστεύω ότι μέσα από την τέχνη, ειδικά τον κινηματογράφο, μπορούμε κάποια πράγματα να τα δούμε μπροστά μας. Δικά μας πράγματα, βέβαια, γιατί ο κόσμος γύρω μας, μέσα από το δικό μας μάτι υπάρχει. Ο καθένας βλέπει διαφορετικά τον κόσμο. Πόσο μάλιστα, ο καθένας κάνει και διαφορετική ταινία για το ίδιο θέμα. Και βεβαίως και ο καθένας βλέπει διαφορετικά με το δικό του μάτι και την ίδια ταινία που έχει φτιάξει κάποιος από εμάς. Εδώ να πω λοιπόν ότι για τις ταινίες που στέλνετε, που θα στέλνετε, μην έχετε κανένα πρόβλημα αν είναι άψογα κατασκευασμένες, αν είναι υπερπαραγωγές ή ό,τι άλλο είναι. Έχει μεγάλη σημασία να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε. Να πούμε το πρόβλημά μας. Δεν είναι ντροπή. Έχουμε δικαίωμα και στην επιτυχία και στην αποτυχία και στην ευτυχία και στη δυστυχία. Κανείς δεν υπέγραψε συμβόλαιο όταν γεννήθηκε ότι θα έχει λεφτά ή θα είναι ευτυχισμένος ή οτιδήποτε. Η ζωή είναι δρόμος, κυλάει. Η τέχνη, πιστεύω, είναι η ψυχή του δρόμου. Πολύ φλιάρισα. Έχω τη μεγάλη χαρά σήμερα να είμαστε παρέα με ένα σχολείο από την Πάτρα. Το 55ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας. Με έναν απίστευτα σημαντικό εκπαιδευτικό, τον Θανάση τον Μπακαστάθη. Άνθρωπος συνεφίλ που έχει δώσει πολλά πράγματα μέσα από τον κινηματογράφο στα παιδιά, ως εκπαιδευτικός, ως δάσκαλος, εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε κάποια φιλμ από τα πολλά που έχουν κάνει σε αυτό το σχολείο. Είναι λίγο μακριά, θα τους έχουμε με Skype. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι, αν μπορούμε να πούμε μια καλησπέρα. Γεια χαρά στην παρέα μας του 55ου Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας. Γεια σας, είστε καλά. Γεια και χαρά σας. Α, σας είδαμε. Με το χριστουγεννιάτικο δέντρο και το όμορφό σας χαμόγελο. Γεια σου, Θανάση, φίλε μας. Γεια σου, Χρήστο. Χαίρομαι που σε βλέπω. Και εγώ χαίρομαι που σας βλέπω όλους μαζί και χαρούμενους και γελαστούς και γιορτινούς. Άσε την κρίνια που είπα εγώ πριν. Τα αφήνουμε όλα κατά μέρος. Εντελώς. Ημέρες γιορτής χαράς. Πάμε να μαζευτούμε, να είμαστε κοντά ο ένας τον άλλον.
έτσι να γιορτάσουμε παρέα και ο καθένας ζει το δράμα του ή τη χαρά του όπως ο ίδιος αναγκαστικά το κάνει. Θανάση, έχετε κάνει πάρα πολλή δουλειά στο σχολείο σας, από ό,τι είδαμε και στο site που έχετε. Ναι, πάρα πολλές ταινίες. Η προσπάθεια έχει αρχίσει εδώ και 7 με 8 περίπου χρόνια. Ύστερα από ένα σεμινάριο που κάναμε εμείς εδώ εκπαιδευτικοί στην Πάτρα σχετικά με τον κινηματογράφο. Αυτή ήταν η σπίθα που είπαμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε και εμείς κάτι και μέχρι τώρα τα έχουμε πάει αρκετά καλά. Περνάμε τα μηνύματά μας πολύ εύκολα μέσα από αυτόν τον τρόπο, γιατί ο κινηματογράφος έχει μια σύγχρονη γλώσσα. Και φυσικά με τη βοήθεια εδώ των παιδιών μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ήμουνα για πολλά χρόνια στα σχολεία, κάναμε ένα άλλο πρόγραμμα κινηματογραφικό. Είδα και μίλησα και εγώ με πάρα πολλά παιδιά. Διαπίστωσα ότι, όπως ακριβώς το λες, τα παιδιά έχουν να πούνε μεγάλες αλήθειες. Εμείς δεν θέλουμε να τις ακούσουμε, δεν θέλουμε να τις δούμε πιθανώς. Έχουν να καταγγείλουν πράγματα που πιθανότατα δεν ντρέπονται, φοβούνται. Έτσι, η εξουσία των ενηλίκων είναι πάντοτε ισχυρή. Είναι σημαντικό όμως ότι εσύ έχεις πετύχει μια ιδιαίτερη επικοινωνία με τα παιδιά και έχετε πει σημαντικά πράγματα. Ασχολείσαι ιδιαίτερα, αν έχω καταλάβει καλά, με το οικολογικό. Το σύνολο των ταινιών μας έχει να κάνει με περιβαλλοντικά κυρίως ζητήματα. Μιας και ήταν αποτέλεσμα και ένας τρόπος έκφρασης μέσα από περιβαλλοντικά προγράμματα που κάναμε στο σχολείο μας. Αλλά τώρα τελευταία έχουμε πιάσει κάποια κοινωνικά ζητήματα όπως είναι η κρίση και η διαφορετικότητα. Κυρίως όμως είναι περιβαλλοντικά. Μάλιστα. Εδώ θα ήθελα να πω ότι το σχολείο μας είναι ένα αηφόρο σχολείο. Συμμετέχουμε στο βραβείο αηφόρου σχολείου εδώ και 4 χρόνια. Τις 3 προηγούμενες χρονιές καταλάβαμε 2 φορές την 1η θέση πανελλαδικά και πέρσι την 9η. Και μέσα σε όλα αυτά τα προγράμματα προσπαθούμε να μειώσουμε το οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου μας, να κάνουμε διάφορες δράσεις μέσα από προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και σε όλα αυτά βέβαια βάζουμε τα παιδιά μπροστά, μας ενδιαφέρει πολύ η βιωματική μάθηση, γιατί μόνο έτσι έχει αξία. Μία από τις ταινίες σας, Θανάση, είναι το «Πάρτε το ζεστά», στο οποίο θέλεις κάτι να μας πεις γι' αυτό. Ναι, το «Πάρτε το ζεστά» είναι μια ταινία που βγήκε μέσα από ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής και το θέμα του είναι κλιματικές αλλαγές και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Συζητήσαμε πάρα πολύ με τα παιδιά μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Είδαμε τι δράσεις μπορούμε να κάνουμε, πόσο ο άνθρωπος επηρεάζει αυτό το φαινόμενο και γενικά τη θερμοκρασία στη Γη και ένα μέρος της ευθύνης βέβαια βαρύνει και εμάς. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα προσπαθήσαμε τα παιδιά να υιοθετήσουν μια υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά και ως παιδιά αλλά και ως ενήλικες, γιατί και ως παιδιά ασφαλώς επηρεάζουν τους γονείς τους και έτσι να μπορέσουμε τουλάχιστον στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να μειώσουμε αυτό το φαινόμενο. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλοι μεγαλύτεροι παίχτες ασφαλώς από εμάς σε αυτό το πρόβλημα. Και έτσι δημιουργήσαμε λοιπόν αυτή την ταινία. Έχει περισσότερο χιούμορ θα λέγαμε, αλλά βάζει παράλληλα κάποιους προβληματισμούς το πόσο ο καθένας επηρεάζει το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τη θερμοκρασία στη Γη. Μάλιστα. Πριν ζητήσω από τα παιδιά να μας πούν την άποψή τους, να τοποθετηθούν πάνω στο έργο, θα ήθελα να σε ρωτήσω εσένα ως εκπαιδευτικό, το εργαλείο του κινηματογράφου, πόσο χρήσιμο σου είναι για να πέρασεις κάποιες ιδέες, για να διδάξεις κάποια πράγματα και τι διδάσκεσαι και εσύ μέσα από τη διαδικασία αυτή, αν μου επιτρέψεις την έκφραση. Βεβαίως. Πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, τα παιδιά, μην ξεχνάμε ότι παρακολουθούν τηλεόραση. Είναι μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή που υπάρχουν παρόμοιοι οπτικοακουστικοί κώδικες με αυτού του κινηματογράφου. Δηλαδή το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει πρώτα απ' όλα ως ένα φίλτρο για όλων αυτών των ρημαγδών εικόνων και ήχων που δέχονται τα παιδιά και παράλληλα να τους δώσει και την αισθητική και τον πολιτισμό. Και μέσα από μία ταινία
γιατί στην τάξη μας μελετήσαμε και παρακολουθήσαμε πολλές τέτοιες ταινίες μικρού μήκους. Μέσα σε 5 λεπτά μπορείς να πεις πράγματα που ίσως χρειαζόσουν ολόκληρες διδακτικές ώρες για να τα περάσεις στα παιδιά. Και πόσο μάλλον όταν τα παιδιά μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και βάζουν και εκείνοι ένα λιθαράκι σε αυτό που θέλουμε να πούμε. Θέλω να κρατήσω, τι θέλω, εξ ανάγκης το κάνω, να κρατήσω από αυτό που είπες μια λέξη που τελευταία δεν την ακούμε σχεδόν καθόλου, τη λέξη πολιτισμός. Ακριβώς. Και μέσα στο σχολείο η λέξη πολιτισμός πια έχει γίνει μάλλον άγνωστη λέξη, με όλο αυτό το φόρτωμα που έχουν τα παιδιά από μαθήματα, από υποχρεώσεις, από μέσα έξω από το σχολείο, παράλληλα πράγματα, παράλληλες δράσεις που είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν για να φτάσουν κάπου τελικά, δεν ξέρω. Η σημερινή εποχή δείχνει πού είναι να φτάσουν, είναι ένα μεγάλο σοβαρό θέμα προβληματισμού. Δυστυχώς η τέχνη και ο πολιτισμός τα τελευταία χρόνια έχει υποβαθμιστεί και θεωρείται ως πάρεργο. Αλλά αν θέλουμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας ως κοινωνία, θα πρέπει να πιάσουμε τον πολιτισμό και την τέχνη, και μάλιστα από κάτω προς τα πάνω. Ο πολιτισμός δηλαδή που παράγεται από αυτά τα παιδιά είναι πολύ σημαντικός και θα πρέπει να τον στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Πράγμα που φυσικά εμείς οι εκπαιδευτικοί το κάνουμε, είμαστε δίπλα τους και προσπαθούμε να ενισχύσουμε όσο το δυνατό περισσότερο αυτές τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν τα παιδιά. Μάλιστα. Επίσης πάρα πολύ σημαντική ήταν η άλλη κουβέντα που κρατάω. Επίσης η λέξη αισθητική. Γιατί κατά γνώμη μου η αισθητική είναι επίσης πολιτική πράξη, έτσι. Ακριβώς. Πολλά είπα. Να δούμε την ταινία, να ξέρουμε γιατί μιλάμε και να μιλήσουμε κατόπιν με τα παιδιά και άλλα πράγματα που έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Βεβαίως. Να δούμε λοιπόν το «Πάρτε το ζεστά». Ωραία. Ας είναι καλά η κρίση. Το ίδιο απαντά και ο πατέρας μου όταν του κάνω την ίδια ερώτηση. Τον δικό μου να δείτε. Μονίμως σε κατάσταση νευρικής κρίσης. Υπομονή βρε παιδιά, κοντά ζυγώνει η άνοιξη. Και τότε θα τις πούμε εμείς τις κυρίες κρίσης. Ελάτε, νομίζω ότι ξεφύγαμε από το μάθημα. Θα συνεχίσουμε. Η θερμοκρασία στη γη αυξάνεται, κυρίως λόγω ενός αερίου, του διοξιδίου του άνθρακα, που καλύπτει τη γη και εγκλωβίζει τις ακτίνες στην επιφάνειά της. Και πώς παράγεται αυτό το αέριο? Άσε, θα σου πω εγώ. Εμείς οι άνθρωποι το δημιουργούμε με τις δραστηριότητές μας. Πώς? Όταν μετακινούμαστε με τα αυτοκίνητά μας. Για να ζεστάνουμε τα σπίτια μας. Όταν δουλεύουν τα εργοστάσια. Κυρίως όμως για να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια. Γι' αυτό και με λιγνίτη, άνθρακα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Για να έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα και να εξυπηρετούμε τις ανάγκες μας. Δεν καταλαβαίνω. Να σας εξηγήσω. Όσο περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνουμε, τόσο περισσότερο λιγνίτη καίμε και επιβαρύνουμε την ατμόσφαιρα με διοξίδιο του άνθρακα. Έτσι εντείνεται και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Δηλαδή, κύριε, θέλετε να πείτε ότι όσο περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιούμε, τόσο η θερμοκρασία στη γη αυξάνεται? Ακριβώς. Αφήστε, κυρία, καταλάβουμε. Πού πάτε, βρε, γυρίστε πίσω. Δεν χτύπησε ακόμη κουδούνι. Ένα λεπτό, κύριε. Δώστε μας ένα λεπτό μόνο και θα δείτε.
Τελικά ουδέν κακό να μην γες καλού. Ε. Θερμοκήπιο, γλιτώνουμε και από ρούχα. Δεν αισθανόμαστε. Μια χαρούλα. Αρκεί να μην φτάσουμε να ψινόμαστε. Θανάση. Μακάρι να ήταν έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι, αλλά τελικά να μπορούσαμε να το ρυθμίσουμε κι εμείς απολύτως θα ήταν ακόμα καλύτερα. Παρ' όλα αυτά είμαι αισιόδοξος. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να το ρυθμίζουμε εμείς πια και όχι από άλλες μεριές που δεν ελέγχουμε. Θα ήθελα να ακούσω τα παιδιά, κάποια από τα παιδιά. Καταρχήν να συστηθούμε, ρε παιδιά, γιατί δεν ξέρουμε καν τα ονόματά σας εκεί πέρα. Είσαστε μια ωραία παρέα. Από πού να αρχίσουμε? Έλα, Παναγιώτη. Εμένα με λένε Τσίρο Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου. Εμένα με λένε Φάλαρη Χρήστο. Γεια σου και σε ένα Χρήστο που γιορτάζεις μεθαύριο. Ναι. Να σε χαίρονται οι φίλοι σου, οι γονείς σου. Και όσοι σ' αγαπάνε. Τι εγώ είμαι. Έλα. Εμένα με λένε Σωμάκο Βασίλη. Γεια σου και σ' ένα Βασίλη. Και έχουμε τρία κορίτσια εκεί πέρα, κοπέλες. Εμένα με λένε Δημακοπούλου Ιωάννα. Γεια σου, Ιωάννα. Εμένα με λένε Κυριαζή Εμιλία. Εμιλία, γεια σου και σένα. Εμένα με λένε Παναγιώτου Νεφέλη. Γεια σου, βρε Παναγιώτα. Θα μας μιλήσει η Παναγιώτα για την ταινία. Νεφέλη. Α, συγγνώμη, Νεφέλη. Παναγιώτου Νεφέλη. Συγγνώμη. Νεφέλη, ωραίο όνομα. Θέλω να μας πεις κάτι για το εργάκι που κάνατε, για την εμπειρία καταρχήν. Ναι, ήταν πολύ ωραία εμπειρία, γιατί εκτός από το αποτέλεσμα που ήταν πολύ ευχάριστο, διασκεδάσαμε κιόλας στα γυρίσματα. Μας άρεσε που φτιάξαμε κάτι ωραίο. Και θέλαμε να περάσουμε κάποια μηνύματα μέσα από τη ταινία μας. Ποιος φίλος θα μας πει για τα μηνύματα που θέλατε να περάσετε, λοιπόν? Θωμάς? Ο Χρήστος θα μας πει. Ο Χρήστος, συγγνώμη. Ναι. Πού να τα θυμάμαι. Με αυτή τη ταινία προσπαθήσαμε να περάσουμε το μήνυμα ότι πρώτον, η γη υπερθερμαίνεται μέσω του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Δεύτερον, ότι μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει τον κόσμο, αλλά δεν είναι πάντα κατά του, ούτε πάντα υπέρ του. Πολύ ωραία. Ο φίλος μας εκεί στην άκρη, ο Παναγιώτης, που δεν τον βλέπω καλά. Έλα λίγο πιο μέσα, βρε Παναγιώτη. Για πες μας για την εμπειρία τη δική σου με την ταινία. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία, γιατί κάθε παιδί ήθελε να γυρίσει μια ταινία. Και δείξαμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να μειώσουμε ένα πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα που μας απασχολεί. Μέσω κάποιων δράσεων. Πάρα πολύ ωραία το λες. Η συνεργασία σας με τον δάσκαλό σας πώς ήταν, πόσο καιρό το δουλέψατε όλο αυτό? Κάνατε πρόβες, φαντάζομαι, συζητήσατε πολύ. Ποιος ήταν? Ο Παναγιώτης. Ναι, ο δάσκαλός μας βοήθησε πάρα πολύ στη ταινία που κάναμε. Αυτά. Να μας πει την άποψή της η κοπέλα που είναι όρθια και δεν θυμάμαι το όνομά της, η Ιωάννα. Γεια σου, Ιωάννα, και πάλι. Γεια σας. Για πες μας για την εμπειρία τη δική σου, έτσι, μέσα από την παρέα, πώς δουλέψατε όλοι μαζί. Ναι, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί κάναμε διάφορες δραστηριότητες, πήραμε κάποιες γνώσεις, τις μεταφέραμε στον κόσμο, συνεργαστήκαμε και ήταν πολύ ωραία. Μάλιστα. Έχετε κάνει και μία ακόμη ταινία που θα δούμε σήμερα, μεταξύ των άλλων, όχι μόνο αυτήν, έτσι, αλλά σήμερα αυτήν θα δούμε, γύρω από τον ίδιο προβληματισμό, από το πρόβλημα που έχει η γη, από όλες αυτές τις ωραίες δραστηριότητες μας, που όμως δεν είναι όλων των κατοίκων της γης. Είναι ένας μικρού μερίδιου που θέλει να λέγεται πολιτισμένο, έτσι. Αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτισμού, η μόλυνση.
και το οποίο δημιουργεί τα προβλήματα και στους μη πολιτισμένους, σε εισαγωγικά πάντα. Ακριβώς έτσι, φίλε μου Θανάση. Ναι. Τώρα βέβαια δεν μπαίνει και ένα μεγάλο, μεγάλο ερώτημα. Αυτό που λέμε πολιτισμός, με αυτή την οπτική, δεν ξέρω κατά πόσο είναι και κατά πόσο έγινε πια, που έγινε απαραίτητος. Έτσι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς κινητά, χωρίς πετρέλαιο, χωρίς αυτοκίνητα, στις μεγάλες πόλεις. Δεν έχω άποψη να τοποθετηθώ. Μάλλον έχω άποψη, δεν θέλω να τοποθετηθώ σήμερα εδώ. Αλλά ναι, τελικά την ευθύνη όλου του πλανήτη δεν την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Την έχει μάλλον μια μερίδα αυτού των κατοίκων. Έτσι, το δούμε έτσι διαστημικά. Έχει πάσχει λοιπόν. Ακριβώς. Και τα προβλήματα πιστεύω ότι τα υφίστανται οι άνθρωποι που έχουν τη μικρότερη ευθύνη από όλους. Έτσι. Θες να μας πεις δύο λόγια για την ταινία αυτή, Παναγιώτη, με τη φλόγα της γης. Να πω ότι πριν μιλήσει ο Παναγιώτης, ότι αυτή την ταινία δεν την έκαναν τα παιδιά. Ήταν η προηγούμενη χρονιά από τα παιδιά. Α, μάλιστα. Για πες μας γι' αυτό. Ξεκίνησε πάλι μέσα από ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής. Το θέμα λοιπόν ήταν παρόμοιο με αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Η προσέγγιση του λίγο διαφορετική. Αποφασίσαμε εκεί να μην παίξουν τα παιδιά σε αυτή την ταινία, αλλά να το κάνουμε με μια διαφορετική τεχνική. Μοιάζει λίγο με animation, θα λέγαμε. Παράλληλα έχει και κάποιες ζωντανές εικόνες. Αποφασίσαμε να μην μιλήσουμε, να υπάρχει μόνο εικόνα και ήχος και μουσική, για να περάσει έτσι πιο δυνατά αυτό το μήνυμα. Η μόνη φράση είναι στο τέλος που δείχνει ακριβώς και το στίγμα της ταινίας και θέτει τον προβληματισμό και μάλιστα μία λάθος άποψη που έχουν οι άνθρωποι, ότι όσο περισσότερο η γη τη φωτίζουμε, όσο περισσότερο καταναλώνουμε, τόσο πιο πολιτισμένοι γινόμαστε, που είναι μία εντελώς λάθος αντίληψη. Τα παιδιά ζωγράφησαν όλα αυτά τα σκίτσα που θα δείτε. Καταφέραμε να τα συνδέσουμε μεταξύ τους και να υπάρχει ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Μάλιστα, αυτή η ταινία, θέλω να πω ότι πήρε το πρώτο βραβείο σε έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό που έγινε με σχολεία από όλη την Ευρώπη το 2011. Ο διαγωνισμός αυτός ήταν ψηφιακό βίντεο και βιώσιμη ενέργεια. Τα παιδιά δηλαδή έπρεπε μέσα από ένα ολιγόλεπτο βιντεάκι να παρουσιάσουν την άποψή τους για την ενέργεια. Πήραμε το πρώτο βραβείο. Ήταν η χρονιά που το 55 Δημοτικό, θα λέγαμε ότι νίκησε τις δυνάμεις του άξονα, μιας και δεύτερη και τρίτη θέση ήταν η Γερμανία και η Ιταλία. Μπράβο, Βανάση. Αυτά είναι σπουδαία πράγματα. Μακάρι να συνέβαιναν αυτά σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας σήμερα και όχι μόνο της Ελλάδας βεβαίως, αν και στο εξωτερικό συμβαίνουν αρκετά παρόμοιες δράσεις. Αν μου επιτρέπεις να πω και κάτι ακόμη. Βεβαίως. Αυτό το ταινιάκι ακριβώς πήρε μέρος στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Πάτρας, που δυστυχώς πια έπαψε να υπάρχει λόγω οικονομικών προβλημάτων. Και η ταινία μας διακρίθηκε ως καλύτερη μαθητική ταινία για την περιβαλλοντική ευαισθησία. Πράγμα που μας χαροποίησε πάρα πολύ, γιατί τα παιδιά είδαν την ταινία τους να παίζεται μέσα σε αίθουσα κινηματογράφου, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έστειλαν το μήνυμά τους σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την εκπαίδευση, κάθε ηλικίας. Και το μήνυμα πιστεύω ότι πέρασε πάρα πολύ καλά και το δεχτήκαμε και εμείς. Ξέρεις, θα ήθελα να σε αποκαλέσω δάσκαλο και με εισαγωγικά και με μπόλτα γράμματα. Νομίζω ότι η δουλειά του δάσκαλου αυτή είναι και είναι και ιερός ρόλος, να πω και ιερή θέση του, έτσι. Ακριβώς. Από εσάς ξεκινάει η παιδεία, η εκπαίδευση, η σπορά, αλλά δυστυχώς τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Βεβαίως. Πάμε να δούμε τη φλόγα της γης, λοιπόν. Ωραία. Τα ξαναλέμε. Thank you.
Κάποιοι πιστεύουν πως όση περισσότερη ενέργεια χρησιμοποιούμε, τόσο η γη μας γίνεται φωτεινότερη. Εσείς! Ελπίζω πως δεν θα καίγει. Να πούμε ότι η ταινία αυτή και η επόμενη είναι στο διαγωνιστικό. Είναι και οι τρεις είναι στο διαγωνιστικό. Αυτή διαγωνίζεται για την κατηγορία animation, το άλλο για την κατηγορία φιξιών. Θανάση, εντάξει, δεν χρειάζεται παραπάνω λόγια. Ο προβληματισμός είναι σαφής. Το θέμα είναι ότι πάνω σε αυτό που καίγεται ζουν κάποιοι άνθρωποι. Άνθρωποι μιας καθημερινότητας, μιας καθημερινής τρέλας, με προσωπικές εμπειρίες, ναι, τραγωδίες ή ευτυχίες. Η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη, είναι και εύκολη και δύσκολη και κυλάει κατά πώς οι συνθήκες την κάνουν να εξελίσσεται. Ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε στην παρέα μας ένα σχολείο σαν το δικό σας, με έναν δάσκαλο που δίνει τον εαυτό του, αν έχω καταλάβει καλά, και είναι προφανές, για το άνοιγμα του ορίζοντα των παιδιών, για τον προβληματισμό τους, για την αισθητική τους, όπως πολύ ωραία είπες, για να σπέρνει τον πολιτισμό έτσι όπως μάλλον είναι ο καλύτερος τρόπος να τον ζούμε, για να τον εξελίσσουμε. Όλα είναι πολιτική, όλα είναι αισθητική, όλα είναι δρόμος. Μίλησα και στην αρχή, έχω μιλήσει πολλές φορές για το θέμα των ταινιών με ιστορία, με αφήγηση, τις ταινίες φιξιών που λέμε. Η επόμενη ταινία σας που είναι το «Η ζωή μια ρόδα», είναι φιξιόν. Προσπαθείτε να πείτε μια ιστορία. Μου αρέσει που την έχουμε σήμερα σε προβολή λόγω της παραμονής των εορτών. Είναι πολύ ανθρώπινη. Δεν θα αποκαλύψω βέβαια στην ιστορία για να μην κόψουμε τη γοητεία της. Πες μας δύο λόγια, Θανάση, για αυτήν την ταινία. Ναι. Να πω πρώτα απ' όλα ότι η ταινία αυτή συμμετείχε στον τρίτο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους «Ένας πλανήτης, μια ευκαιρία». Απέσπασε μια διάκριση σε αυτό το διαγωνισμό. Η ταινία άρεσε, άλλωστε το μήνυμα είναι καθημερινά επίκαιρο, δυστυχώς. Μιλάει για την κρίση, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, και τα παιδιά και οι οικογένειές τους και φυσικά και εμείς εκπαιδευτικοί, ολόκληρος ο κόσμος. Μάλιστα σήμερα διάβαζα σε κάποιο τοπικό site εδώ στην Πάτρα ότι 1.500 οικογένειες σιτίζονται από την Τράπεζα Τροφίμων. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Ξεκίνησε πάλι αυτή η ταινία μάλλον κατέληξε ως έκφραση ενός προγράμματος, πολιτιστικού προγράμματος που κάναμε. Θέλαμε να διερευνήσουμε με τα παιδιά πόσο μας έχει αγγίξει η κρίση, τι πιστεύουν αυτά για την κρίση, τι νιώθουν, τι σκέφτονται όταν ακούν αυτή τη λέξη, και παράλληλα να διερευνήσουμε λίγο και τις αξίες που υπάρχουν ανάμεσά μας, να τις ιεραρχήσουμε έτσι σε μια γκάμα αξιών όπως υγεία, πλούτος, χρήματα, φιλία, αλληλεγγύη, υγεία. Ποιο βάζουμε πρώτο και ποιο βάζουμε δεύτερο. Με πολύ μεγάλη χαρά διαπίστωσε ότι τα παιδιά
σε αυτό τον στον αξιακό τους χάρτη βάζουν πάνω απ' όλα την υγεία, την αλληλεγγύη, τη φιλία και στις τελευταίες θέσεις έρχονται τα χρήματα και όλα τα άλλα. Και είμαι πραγματικά πολύ περήφανος γι' αυτά. Γι' αυτό το λόγο θέλαμε όλο αυτό που νιώθουμε να το περάσουμε μέσα από μια ταινία και να δώσουμε το δικό μας μήνυμα. Ότι σε αυτές τις δύσκολες εποχές που βιώνουμε όλοι μας πραγματικά, μόνο με την αλληλεγγύη και μόνο αν στηρίζει ο ένας τον άλλον, μπορούμε να σταθούμε ξανά στα πόδια μας. Σαν να μιλάω εγώ. Πολύ σε ευχαριστώ. Οικειοποιούμε το λόγο σου. Μου αρέσει. Χαίρομαι πολύ που μοιάζουμε. Ναι, ναι, είναι πολύ όμορφο. Η παρέα που είστε εκεί πέρα, τα παιδιά, συμμετείχαν στην ταινία που θα δούμε τώρα. Ακριβώς. Είναι τα παιδιά που την έκανα. Μάλιστα. Θέλει να μας πει κάτι ο φίλος μας εκεί πέρα μπροστά που ξέχασα το όνομά του, μωρέ. Ο Βασίλης. Βασίλης. Ο Βασίλης. Για πες μας, Βασίλη, για αυτή την εμπειρία σου. Αυτή η ταινία είναι για την κρίση. Μας άρεσε πάρα πολύ γιατί πρώτον χάναμε μάθημα. Μεταδώσαμε ένα μήνυμα και η ταινία έχει πολύ ωραίο περιεχόμενο. Μάλιστα. Μου άρεσε που χάσατε το μάθημα και κάνατε ταινία. Και εγώ αυτό θα επέλεγα. Βέβαια, να πω ότι το μάθημα που χάσαμε, ίσως το μάθημα που κάναμε ήταν σημαντικότερο από το μάθημα που χάσαμε. Ναι, Θανάση, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Γιατί όλο, πάντα το μάθημα δεν γίνεται μόνο μέσα στην τάξη, βέβαια. Βεβαίως. Ακριβώς έτσι. Ήταν ένα μάθημα ζωής, πιστεύω, για αυτά τα παιδιά, δηλαδή. Ναι. Πρέπει να πω στους φίλους μας, να πούμε ότι εδώ που ταυτιζόμαστε δεν τα έχουμε συζητήσει πριν, εντάξει. Τώρα είναι η ταύτιση. Επαφή. Η πρώτη μας ουσιαστικά επαφή επί του θέματος τουλάχιστον. Η άλλη κοπελιά πίσω, η οποία δεν μίλησε καθόλου, τι έχετε να μας πει? Αυτή η ταινία φτιάχτηκε μέσα από τις ιδέες μας, δηλαδή ο καθένας έβαζε μία λέξη και ο επόμενος συμπλήρωνε και έτσι μέσα από μία λέξη γεννήθηκε ένα σενάριο όπου μετά μοιράστηκαν ρόλοι και μετά έγινε το αποτέλεσμα που θα δείτε. Μάλιστα. Υπό τη ζωή είναι δρόμος τελικά. Τελικά εδώ μάλλον η ζωή είναι ρόδα. Ρόδα, ρόδα. Ρόδα. Κυλάει, γυρίζει. Ακριβώς. Σαν τον τροχό της τύχης ή τον τροχό της ζωής. Να δούμε την ταινία. Ωραία. Και τα λέμε πάλι μετά.
να σε βοηθήσω? Πόσες ταχύτητες έχει? Έχει 24 ταχύτητες. Είναι το καλύτερό μας μοντέλο. Αν θα το καβαλήσεις, όλοι οι άλλοι θα φάνε τη σκόνη σου. Πόσο? Πόσα λένε? Πέτρο. Πετράκι, επειδή σε βλέπω καθημερινά που έρχεσαι και το χαζεύεις, θα σου κάνω ειδική τιμή. 400 ευρώ για σένα. Είναι τιμή ευκαιρίας. Μην το πουλήσετε, θα το αγοράσω. Σύντομα, πολύ σύντομα. Εντάξει, αγόρι μου, θα σε περιμένω. Πετράκι! Γεια σου, κύριε Γιάννη. Τι έχεις σήμερα? Δεν σε βλέπω εκεί πολύ καλά. Τι να έχω? Δεν έχω τίποτα. Δεν με ξεγελάς εμένα. Κάτι σε βασανίζει. Έλα, κάτσε κάτω να τα πούμε. Καραμελίτσα. Έτσι, μπράβο. Φώτισε το προσωπάκι σου. Να χαμογελάς. Εγώ, αν είχα το δικό σου προσωπάκι, θα χαμογελούσα συνεχώς. Είμαι σίγουρος πως ό,τι και να είναι αυτό που σε τρώει, δεν θα είναι κάτι σοβαρό. Αύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Θα δεις. Μην ξεχνάς πως η ζωή ρόδα είναι και γυρίζει. Ποδηλάτου! 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 Γιατί όχι? Κάθε ηλικία με τα προβλήματά της. Έχεις και εσύ προβλήματα. Να, πάρε και αυτές για μετά. Χαιρετίσματα στους γονείς σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλα. Ναι, γεια σας. Παίρνω για την αγγελία. Μήπως θα μπορώ... Πιάστηκε. Δεν πειράζει, ευχαριστώ. Γεια. Τι έχει πάλι αυτός? Τι να έχει? Δεν καταλαβαίνεις. Το ποδήλα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν αντέχω να τον βλέπω έτσι. Σαν τι να κάνουμε δηλαδή? 4 μήνες άνεργος είμαι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μας κυνηγάνε από πάνω θεοί και δαίμονες. Δάνεια, χαράτσια, φόροι, λογαριασμοί. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα, μου λες? Για ποδήλατα είμαστε τώρα. Καλό μάθημα. Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Καλημέρα, Πετράκη. Πώς είσαι σήμερα? Εντάξει. Και μην ξεχνάς. Ξέρω, ξέρω. Η ζωή είναι μια ρόδα. Ποδηλάτου. Και αν θέλω να το ξεχάσω, δεν μπορώ. Άντε, τρέχα μην αργήσεις στο σχολείο σου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Συγκέντρωνα σιγά σιγά το ποσό που ήθελα. Ωραία ιδέα.
Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Ναι, αλλά εμείς χρειαζόμαστε ένα σωρό πράγματα. Σκηνικά, μουσική, κούκλες. Όλα μπορούν να βρεθούν. Φτάνει να το αποφασίσουμε. Έχω κι εγώ μια ιδέα. Τώρα που πλησιάζω Χριστούγεννα, δεν φτιάχνουμε κάτι όλοι μαζί και να τα πουλήσουμε στο χριστουγεννιάτικο παζάρι που θα γίνει στο σχολείο μας. Δεν είναι κακή ιδέα. Είμαστε όλοι σύμφωνοι. Τουλάχιστον ας το προσπαθήσουμε, βρε παιδιά. Τι έχουμε να χάσουμε. Και έχει να πάει και πουθενά. Μέσα είναι. Αλλά δεν βαριέσαι, όπου φτωχός και μοίρα του. Που πάει να πει? Που πάει να πει πως είναι σοβαρά άρρωστος και είναι στο κρεβάτι. Αλλά αν δεν έχεις να αγοράσεις τα φάρμακά σου, πώς να γίνεις καλά ή τουλάχιστον πώς να νιώσεις καλύτερα. Άντε, άστα αυτά τώρα, δεν είναι για σένα. Πήγαινε να πλύνεις τα χέρια σου και έλα να φάμε. Νομίζω ότι καλύψαμε με το ποσό και με το παραπάνω. Βρε, δεν τα καθιερώνουμε, λέω, αν δεν κονομάμε. Είπαμε, αλλά μην μας πάρει να χαμπάρει. Λοιπόν, Πέτρο, άλλο. Στο παραδείγμα. Και σήμερα το απόγευμα στην πλατεία και είμαι το δικό σου όχημα. Ευχαριστώ, βρε παιδιά. Είστε πραγματικοί φίλοι. Επιτέλους το έκανα και εγώ το όνειρο μου πραγματικότητα. Δεν ξέρω τι να πω. Τι μπορεί να μου πεις, δεν μπορείς να κρατήσεις και εσύ μια φορά στη ζωή σου το σώμα σου χρυσό.
αισιόδοξο το μήνυμα. Δάσκαλε, καλητήρια και σε εσένα και στα παιδιά. Κυρίως στα παιδιά. Κυρίως στα παιδιά. Ξέρεις, το αισιόδοξο, το πιο αισιόδοξο για μένα, από τη δική μου μεριά, δεν είναι τόσο το μήνυμα της ταινίας που αφήνει πολλές υποσχέσεις. Είναι το ότι αυτή η ταινία προκύπτει από ομάδες σαν τις δικές σας, που πραγματικά είναι η ελπίδα, όταν επεξεργάζονται τέτοιου είδους θέματα και τα εικονοποιούν τουλάχιστον έτσι όπως το εικονοποιήσατε. Είναι ομάδες άνθρωποι που με κάνουν να σκέφτομαι, να αναιρέσω λίγα την προηγούμενη γκρίνια μου και να σκέφτομαι ότι, εντάξει ρε παιδιά, τα πράγματα, όχι, θα γίνουν καλύτερα. Είναι σίγουρο πως θα γίνουν καλύτερα. Αρκεί να αφήσουμε τα παιδιά να μιλήσουν, να εκφραστούν και να μην τα κάνουμε πανομοιότυπά μας και να αναπαράγουν τη δική μας μιζέρια που εκ των πραγμάτων μεγαλώνοντας την αποκτούμε. Ακριβώς. Τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Επηρεάζουν πρώτα απ' όλα τους γονείς τους, αλλά και ως αυριανοί ενήλικες έχουν να κάνουν πάρα πολλά και ελπίζουμε σε αυτά, γιατί εμείς μάλλον δεν τα καταφέραμε και τόσο καλά. Μια χαρά τα καταφέραμε, έχουμε τέτοια παιδιά. Σε αυτό συμφωνώ. Ας τα αφήσουμε λοιπόν να αναπτύξουν, να ανθίσουν, να ολοκληρώσουν αυτό που αυτά είναι και να τα βοηθήσουμε να γίνουν αυτά που είναι αυτά. Να ζήσουν τις δικές τους ζωές, όσο είναι εύκολο βέβαια, μέσα σε μια τέτοια κοινωνία. Παραμένω αισιόδοξος και ας γκρινιάζω, δεν πειράζει. Τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Πρέπει να σε ευχαριστήσω, δυστυχώς η ώρα μας έχει τελειώσει. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και στο διαγωνιστικό του φεστιβάλ, αν και η επιτυχία δεν είναι πια στα φεστιβάλ, ούτε στις κριτικές επιτροπές. Η επιτυχία είναι σαν τρόπο ζωής πλέον και ελπίζω, εύχομαι, παρακαλώ, να συνεχίσετε με τον ίδιο ρυθμό και με τον ίδιο στοχασμό να το δουλεύετε. Χαίρομαι που υπάρχουν τέτοιοι δάσκαλοι. Είναι πολλές οι ομάδες σαν και εσάς. Στο σύνολό τους είναι λίγες. Εύχομαι να γίνουν περισσότερες. Να ευχηθώ καλές γιορτές, παιδιά. Δάσκαλε, θα επιμείνω να σε λέω δάσκαλε. Θανάση. Ευχαριστώ πολύ. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Καλές γιορτές να έχετε. Καλές γιορτές σε όλους. Καλά Χριστούγεννα. Και στις οικογένειές σας. Γεια σας. Γεια χαρά σας, παιδιά. Γεια και χαρά σας. 55ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας. Η ζωή ήταν μια ρόδα. Εντάξει, δεν χρειάζεται διευκρινήσεις βεβαίως. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι σαφές. Και καταγράφει πάρα πολύ καλά με συνέπεια το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μέσα στην ελληνική κοινωνία. Χριστούγεννα έρχονται, πάρα πολλοί φίλοι μας, καθότι είμαστε και ιντερνετική τηλεόραση, είναι σχεδόν σίγουρο πως θα κάνουν τα ρεβεγιόν τους μπροστά στο monitor. Θα είμαστε παρέα, όχι από την εκπομπή, μέσα από το Facebook, μέσα από το official του Κάνω Σινεμά. Δεν πειράζει. Η ζωή έχει και πάνω, έχει και κάτω, έχει και ζόρια και χαρές. Ας κρατήσουμε τη χαρά μέσα μας, ας είμαστε αισιόδοξοι. Όλα διαφοροποιούνται από τη μια στιγμή στην άλλη. Αρκεί να είμαστε ενεργοί, να βγάλουμε από πάνω μας τη μιζέρια, άσχετα αν ζούμε σε μίζερη κατάσταση, να πάρουμε ενεργή δράση μέσα στα κοινωνικά σύνολα όπου ανήκουμε και τέλος πάντων να προσπαθήσουμε να είμαστε οι αυτοί μας. Να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, να ευχηθώ χαρά στην οικογένειά σας, στις παρέες σας, στους συντρόφους σας. Θα τα ξαναπούμε πριν φύγει αυτός ο χρόνος και έρθει ο επόμενος, που θα δούμε τι θα είναι και εκείνος. Καλά Χριστούγεννα φίλοι μου, να είστε πάντα καλά, ζήστε τις δικές σας ζωές. Καλό απόγευμα.